Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι ο Κωστής Σπύρου. Και είμαι ο Λάμπρος Καραγιώργος. Και αυτή είναι η ασφαλιστική ανασκόπηση για το 2022 του nextdeal.gr. Λοιπόν, Λάμπρο, η χρονιά που κλείνει, που τελείωσε το 2022, ήταν μια χρονιά η οποία είχε πάρα πολλές αλλαγές. Είχαμε εξαγορές και συγχωνεύσεις, αλλαγές στελεχών, σημαντικά θέματα που προωθήθηκαν στην αγορά και άλλα που δεν έγιναν βέβαια και περιμένουμε να γίνουν το επόμενο διάστημα. Θα ξεκινήσουμε όμως την ανασκόπηση χρονολογικά. Ας ξεκινήσουμε από τον Ιανουάριο να δούμε τι είχαμε τον πρώτο μήνα του χρόνου. Έχει μια αποκλειστική συνέντευξη του Υπουργού Οικονομικών, του Χρήστου Σταϊκούρα. Ο κύριος Σταϊκούρας δέχτηκε να κάνει αυτή τη συνέντευξη, γνωρίζοντας ότι μιλάει στην ασφαλιστική αγορά. Και αυτό είναι, νομίζω, σημαντικό από μόνο του. Ναι, ο κύριος Σταϊκούρας είπε σε αυτή τη συνέντευξη ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης στην ελληνική οικονομία. Βέβαια, απέφυγε, όπως και όλη η κυβέρνηση το έχει κάνει αυτόν τον χρόνο, να αναφερθεί σε συγκεκριμένα μέτρα, κυρίως φορολογικού χαρακτήρα, που ζητάνε οι ασφαλιστές χρόνια τώρα, σαν κίνητρα για να προωθηθεί ο θεσμός. Και αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δει και κάτι να έχει γίνει μέχρι τώρα, έτσι δεν είναι? Ναι, η κυβέρνηση επικαλείται κάποιους υπαρκτούς λόγους, όπως είναι η μεγάλη ενεργειακή κρίση που έπληξε όλα τα εισοδήματα, ας πούμε, στη χώρα. Άρα έπρεπε να στηριχτούν οι οικογένειες και τα νοικοκυριά. Δεν είναι εύκολη η εποχή για να κάνεις φορολογικές ελαφρύνσεις. Σε αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι. Περιμένουμε όμως το επόμενο διάστημα να δούμε τι θα γίνει. Είχαμε όμως και άλλες αλλαγές. Ναι. Κόσμος πάει και έρχεται, να το πούμε και έτσι. Ναι. Στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρεών Ελλάδος έχουμε καινούργια Γενική Διευθύντρια, την κυρία Ελίνα Παπασπυροπούλου, ένα στέλεχος της αγοράς μας, η οποία αναλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση της Ένωσης. Στην αρχή της χρονιάς, έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Συνεχίζοντας όμως τη χρονιά, αρχίζουν τα μεγάλα, ας το πούμε έτσι, γεγονότα. Ευρωπαϊκή Πίστη και Αλιάνς. Ανακοινώνεται το Φεβρουάριο. Ναι. Ότι εγκρίνεται η εξαγορά από τον όμιλο Allianz. Ναι. Αυτή ήταν μια μεγάλη είδηση. Η Allianz είναι η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα δεν ήταν τόσο ψηλά. Ήταν μέσα στις 10 πρώτες. Και με αυτή την εξαγορά θα ανέβει, θα κερδίσει η έδαφος, θα κερδίσει μερίδιο αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Πίστη ήταν μια αμιγώς ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, η οποία βέβαια τώρα θα απορροφηθεί σύν τον χρόνο από τον γερμανικό ασφαλιστικό όμιλο. Βέβαια ήταν και ο μήνας που ξεκίνησε και ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος έφερε αναταράξεις γενικά. Από τον πόλεμο, να θυμίσουμε, έχει ξεκινήσει και ένας παγκόσμιος πληθωρισμός, να το πω έτσι, ο οποίος έχει επηρεάσει και τις ασφαλιστικές αγορές και ειδικά την αντασφαλιστική αγορά, όπου για πρώτη φορά είδαμε να αλλάζει. Ο πληθωρισμός είναι ένα τεράστιο θέμα, γιατί
η ασφαλιστική αγορά είχε να δει κάτι τέτοιο από τη δεκαετία, από τις αρχές της δεκαετίας του 90, τέλη της δεκαετίας του 80, τότε που θα θυμόμαστε όλοι ότι κυκλοφορούσαν συμβόλαια με 25% απόδοση ετήσια κτλ. Ελπίζω να μην φτάσουμε πάλι εκεί. Μάρτιος. Νόμο ΦΕΚ, όπου καθορίζει το πώς θα αναπροσαρμόζονται τα μακροχρόνιας διάρκειας ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας. Αυτό ήταν μια αλλαγή από την κυβέρνηση, σωστά? Είχε πάντα μια διχογνωμία με το ποσοστό αύξησης του ασφαλίστρου κάθε χρόνο, πόσο θα ήταν, αν ήταν πολύ, λίγο. Πολλές υποθέσεις έχουν οδηγηθεί και στα δικαστήρια και η κυβέρνηση νομοθέτησε σε συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρείες, νομοθέτησε έναν τρόπο, ας πούμε, να καθορίζει δηλαδή πώς θα γίνεται αυτή η αναπροσαρμογή, όποτε κρίνεται σκόπιμο ότι πρέπει να γίνει μια αναπροσαρμογή στο ασφάλιστρο. Έγινε μια προσπάθεια να μπει μια τάξη και σε αυτόν τον τομέα. Ήταν μια θετική εξέλιξη οπωσδήποτε για τον κλάδο. Γίνεται μια προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο να σιγά σιγά να συγκλίνουν τα συστήματα και τα συστήματα ασφάλισης. Σε αυτή την κατεύθυνση δημιουργήθηκε ένα ευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να το απολαμβάνει οποιοδήποτε κάτοικος της Ευρώπης. Αλλάζοντας και χώρα, αλλάζοντας αγορές, αλλάζοντας περιοχές, να το συνοδεύει συνέχεια αυτό το ασφαλιστικό προϊόν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, βέβαια, είναι στα σπάραγανα, αλλά πιστεύω ότι στο μέλλον θα αποκτήσει μια πολύ μεγαλύτερη αξία. Είχαμε βέβαια και την μεγαλύτερη είδηση και για πάρα πολλούς την απώλεια του Δημήτρη Κοντομινά το μήνα αυτό. Ήταν ένα θλιβερό γεγονός, το οποίο το παρακολουθήσαμε κι εμείς έτσι όσο πιο κοντά μπορούσαμε, κλείνοντας έτσι ένας μεγάλος κύκλος. Ο κύκλος των ανθρώπων της Inter-American που μεγάλωσαν και φτιαχτήκαν και ανδρωθήκαν μέσα στην ασφαλιστική αγορά. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Ο Δημήτρης Κοντομινάς άλλαξε το ρου των ασφαλιών στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να το πούμε, ειδικά των ασφαλιών ζωής. Να πάμε λίγο στα πιο τεχνολογικά, τεχνολογικής φύσεως θέματα. Είχαμε το Open Car, που με ένα κλικ, όπως λέει, είχαμε γράψει τότε στο Next Deal, συλλαμβάνονταν ασφάλιστα οχήματα. Είναι μια εξέλιξη που κολλάει πάνω στον Gov, που έχει βοηθήσει και έχει αλλάξει αρκετά τη ζωή μας. Βέβαια, αυτό είχε ένα κενό, το οποίο μάλλον έρχεται να συμπληρωθεί τώρα τελευταία, όπως έγραψες και εσύ πρόσφατα. Από την αγορά. Λένε ότι θα υπάρξει μια νέα νομοθετική ρύθμιση που θα μπορεί η ΑΔΕ να επιβάλλει και το πρόστιμο επιτόπου στο αυτοκίνητο που είναι ανασφάλιστο. Μακάρι να το δούμε αυτό να συμβαίνει τη νέα χρονιά, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα είναι, όπως λέμε, κινητές βόμβες. Απρίλιος τώρα, ο μήνας της Εθνικής Ασφαλιστικής. Ένα θέμα το οποίο το ακούμε και το συζητάμε 7-8 χρόνια για την πώληση της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας στη χώρα, της Εθνικής Ασφαλιστικής. Πρόκειται για μια διαδικασία που συνεχίζεται ακόμα, δηλαδή της προσαρμογής του νέου μετόχου και της εταιρείας στα θέλω και στους στόχους του νέου μετόχου. Και πιστεύω ότι και το επόμενο διάστημα θα δούμε πάρα πολλά πράγματα καινούρια από την Εθνική Ασφαλιστική. Όπως λένε και οι άνθρωποι της, είναι ένας γίγαντας που κοιμάται. Ναι. Εντάξει, τα τελευταία χρόνια το ένα μάτι το έχει ανοίξει λίγο. Είναι και ο μήνας όπου ένας άνθρωπος της διαμεσολάβησης, πολύ γνωστός, ο πρόεδρος και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο κ. Γιάννης Χατζηδοσίου, γίνεται και επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πειραιά. Είναι και αυτό ένα μεγάλο νέο. Είναι ένα νέο, βέβαια. Αναγνωρίζεται η αξία κάποιων ανθρώπων της αγοράς. Επίσης, τον Απρίλιο έχουμε και την δημοσίευση, κάθε χρόνο γίνεται αυτό, των δικτών φερεγγιότητας των ασφαλιστικών εταιρεών. Είναι και αυτό μια απόδειξη το ότι πόσο η αγορά μας είναι φερέγγια, αξιόπιστη και μπορεί να κάνει πράξη αυτά που υπόσχεται. Εκεί, Λάμπρο, κάνεις και μια μεγάλη έρευνα κάθε χρόνο που βλέπεις πώς κινούνται οι δείκτες. Έτσι, ναι. Γιατί δεν μπορεί κανείς να τα βρει και κάπου συγκεντρωμένα απαραίτητα όλα μαζί. Όχι, αυτά, αλλά τέλος πάντων, ναι. Πάντως, τα τελευταία χρόνια έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ αυτοί οι δείκτες. Λάμπρο, τι σημαίνει αυτό τώρα για ανθρώπους που δεν είναι της αγοράς και δεν ξέρουν τι θα πει δείκτης φερεγγιότητας, με απλά λόγια? Είναι ένα νούμερο που δείχνει πόσο ισχυρή κεφαλαιακά είναι μια ασφαλιστική εταιρεία και πώς μπορεί να ανταπεξέλθει σε απαιτήσεις που θα γεννηθούν. Να δούμε τι γίνεται στη συνέχεια της χρονιάς. Αρχίζει και Μάιος. Μαλακώνει ο καιρός. Ναι. Και γίνεται για πρώτη φορά το συνέδριο των ασφαλιστικών εταιρεών Ελλάδος, όπου συνήθως γίνεται το Σεπτέμβριο. Γίνεται αυτή τη φορά το Μάιο, στην Ίδρα όμως. Ήμασταν και εμείς εκεί, όπως κάθε χρόνο. Ναι. Και με μια ειδική έκδοση και με την κάμερα και σε όλες τις εκδηλώσεις συμμετείχαμε. Τι θα θυμόμαστε από το συνέδριο? Εγώ θα θυμάμαι πάντως την επίσκεψη του κυρίου Χάουντεν από πλευράς ανθρώπων
και προσωπικότητων που ήρθαν από το εξωτερικό, ένας τεράστιος όμιλος, και ο οποίος μίλησε και στο συνέδριο, και φυσικά την επίσκεψη του Υπουργού, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, όπου δεν βλέπουμε συχνά να έρχεται άνθρωπος από την κυβέρνηση, έτσι δεν είναι? Ναι, όχι, ήταν εντυπωσιακή η παρουσία του κυρίου Γεωργιάδη, διότι συνέπεσε και με ένα γεγονός, με την κατάθεση μιας τροπολογίας σε ένα νομοσχέδιο που στον Εθνικό Κλιματικό Νόμο, όπως το λέγεται, που προέβλεπε μια υποχρεωτική ασφάλιση κατοικιών που βρίσκονται σε περιοχές επικίνδυνες, είτε για φωτιά είτε για πλημμύρες, η οποία όμως αυτή η τροπολογία τελευταία στιγμή αποσύρθηκε πάλι από λίγο πριν ψηφιστεί. Τώρα συζητείται ακόμα να ξανάρθει κάποια στιγμή για ψήφιση. Λάμπρο, δεν ξέρω εσύ, αλλά εγώ θα θυμάμαι τον Ιούνιο για το μεγάλο συνέδριο που έκανε η NN Ελλάς, αυτή τη φορά και με τα δύο δίκτυα, και το δίκτυο πωλήσεων το δικό της, αλλά και το νέο δίκτυο πωλήσεων που ήρθε μετά την εξαγορά της MetLife. Έτσι. Όπου είχαμε πάνω από 2.000 άτομα και πολλούς μεγάλους στόχους στο συνέδριο. Ήταν ένα εντυπωσιακό συνέδριο, όπως είναι τα συνέδρια που κάνει συνήθως η NN. Και το σύνθημά της ήταν η NN μεγαλώνει μαζί με τους ανθρώπους. Η εξαγορά της MetLife συμφωνήθηκε τον ένα χρόνο σχεδόν πριν, έτσι, σωστά, τον Ιούνιο του 2021. Το 2022 είναι η χρονιά που σιγά σιγά ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία της εξαγοράς. Το συγκεκριμένο μήνα έχουμε μια μεγάλη επένδυση από τον όμιλο της Vianex. Στο Γέρακα. Στο Γέρακα. Είναι μια μεγάλη επένδυση, γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ, από τον όμιλο Vianex, όπου ήμασταν εκεί, παρουσία υπουργών, στα εγκαίνια, σε μια εταιρεία η οποία επενδύει και επιμένει να επενδύει στην Ελλάδα, ενώ θα μπορούσε να έχει μεταφερθεί και στο εξωτερικό. Επίσης, είδαμε τον κύριο Αποστολόπουλο, και αυτός από το χώρο της υγείας, μαζί με άλλους δύο ασφαλιστές, την κυρία Πολιτοπούλου και τον κύριο Σαργιοργίου, να εκλέγονται στο νέο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ. Ένα ακόμα σημαντικό γεγονός για την ελληνική ασφαλιστική αγορά ήταν και μια εκδήλωση που έγινε με τη στήριξη της Eurolife για τις γυναίκες, στην οποία πρωταγωνιστικό ρόλο είχε η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Και το μνημονεύουμε διότι με αφορμή αυτή την εκδήλωση μας έδωσε και μια συνέντευξη μετά από το επόμενο τεύχος του περιοδικού Ασφαλιστικό Ναι. Μια αποκλειστική συνέντευξη η οποία συζητήθηκε μάλιστα γιατί συνέπεσε και με κάποιες πολιτικές ας πούμε εξελίξεις. Προχωρώντας λοιπόν μπαίνουμε στον Ιούλιο. Εδώ Λαμπρό να πούμε για την Eurolife ότι κάνει και μια άλλη μεγάλη προσπάθεια για την κοινωνία, όπου μαζί με τη συνεργασία της Hope Genesis στηρίζει ακριτικές περιοχές, φτιάχνοντας βρεφονιπιακούς σταθμούς και νομίζω ότι είναι... Προσπαθεί να συμβάλλει στην αντιμετωπίση της υπογεννητικότητας, του προβλήματος της υπογεννητικότητας. Και βέβαια ο Ιούλιος και σιγά σιγά τον καλοκαίρι είναι ο μήνας όπου στην ασφαλιστική αγορά δεν γίνονται και πολλά πράγματα, πάντα. Είχαμε το μεγάλο πάρτι της αγοράς που γίνεται συνήθως εκεί στα νότια από το σύνδεσμο εκπροσώπων και στελεχών ασφαλιστικών εταιριών. Ένα πάρτι που περιμένουν όλα τα στελέχη κάθε χρόνο. Ναι, όπως είπες Κωστή, δεν έχει ο Ιούλιος πολλές ειδήσεις για τους ασφαλιστές. Είχαμε όμως δύο ειδήσεις στον τομέα της υγείας, στον κλάδο της υγείας. Το Ερίκος Δινάν απορροφά τον όμιλο Euromedica, μια σημαντική εξέλιξη επιχειρηματική. Δυναμώνει το Ερίκος Δινάν, ακόμη περισσότερο και επεκτείνεται με αυτόν τον τρόπο σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Και επίσης ένα άλλο, η Αφιντέα, μια μεγάλη εταιρεία παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, λανσάρει τον ψηφιακό φάκελο υγείας του κάθε ασθενούς, που είναι και αυτό μια σημαντική εξέλιξη και μια καινοτομία. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο, διότι όποιος επιλέγει να είναι στον όμιλο Αφιντέα, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να έχει έναν ολοκληρωμένο φάκελο και να μην ψάχνει. Αυτό είναι πραγματικά κάτι πραγματικά χρήσιμο. Και συνεχίζουμε με την υγεία τον Αύγουστο. Που παρότι δεν υπάρχουν ειδήσεις. Που έρχεται ο προσωπικός γιατρός. Όμως ήρθε ο προσωπικός γιατρός, μια πολύ σημαντική είδηση. Ξεκίνησε εκείνο το μήνα η εγγραφή των πολιτών στο θεσμό του προσωπικού γιατρού. Και μπαίνουμε λοιπόν στο Σεπτέμβριο, όπου έχει πολλά ταξίδια. Είναι η διεθνής παρουσία του nextdeal.gr. Αυτό είναι αλήθεια. Σε 2-3 ταξίδια. Πες μας. Λαμπρό, ήταν το Monte Carlo, το οποίο παρακολουθώ εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Monte Carlo. Το Monte Carlo, στο Monte Carlo για την ακρίβεια, γίνεται ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια ασφαλιστικά συνέδρια, όπου συνήθως βρίσκεται η elite και η διοίκηση των ομίλων σε παγκόσμιο επίπεδο. Και εκεί για πρώτη φορά μου έκανε εντύπωση, όπως γράψαμε κιόλας, το ότι είδαμε δυσκολίες, είδαμε μια αγορά να αλλάζει, να λέγεται hard, όπως συνηθίζουν να λένε,
στα αγγλικά και να υπάρχει μια δυσκολία στο πώς οι ασφαλιστικές εταιρείες θα βρουν καλύψεις για τους κινδύνους από μεγάλους αντασφαλιστικούς ομίλους. Ακούσαμε πολύ συχνά τη λέξη πληθωρισμός, ύφεση στην οικονομία. Ναι, και ήταν μια ανησυχία γιατί συνήθως στο Μόντε Κάρλο ξεκινάει αυτό που λέμε το ράλι των ανανεώσεων των αντασφαλιστικών συμβάσεων, όπου ολοκληρώνεται τώρα με το κλείσιμο της ημερολογιακής χρονιάς. Και είδαμε ότι οι ανασφαλιστές δεν είναι τόσο απλόχεροι όπως άλλες χρονιές. Δεν είχαμε μόνο αυτό, είχαμε και ένα πολύ μεγάλο και πολύ ενδιαφέρον συνέδριο στο Άμστερνταμ. InsurTech, στο οποίο είδαμε και ακούσαμε πολλά νέα και πολλές εξελίξεις και πράγματα που ενδεχομένως θα δούμε στο μέλλον. Ένα συνέδριο που αφορά νέες τεχνολογίες και πώς αυτές μπορούν να βοηθήσουν στην καθημερινή εργασία των ασφαλιστικών εταιριών. Και είδαμε και αρκετούς Έλληνες εκεί. Mm-hmm. Αυτό είχε ενδιαφέρον. Η τεχνολογία που τη φοβούνται οι ασφαλιστές λίγο, αλλά πρέπει να πούμε ότι δεν πρέπει να τη φοβούνται. Και βέβαια το Σεπτέμβριο έγινε και το συνέδριο της Εθνικής Ασφαλιστικής, το μεγάλο συνέδριο που γίνεται κάθε χρόνο. Πολύσιο. Το συνέδριο πωλήσεων βέβαια, με το νέο μέτοχο αυτή τη φορά. Το CVC. Το CVC Group. Προχωράμε λοιπόν στον Οκτώβριο και πλησιάζουμε προς το τέλος του έτους, όπου εκεί πάλι όμως είχες ένα ταξιδάκι. Ναι, αυτό ήταν αυτή τη φορά στην Γερμανία, στο Μόναχο, όπου η Allianz είχε το Allianz Motor Day. Αυτό είχε αρκετό ενδιαφέρον. Ήταν η δεύτερη φορά που το παρακολουθώ εγώ προσωπικά από εκεί. Και εκεί ακούσαμε και το ότι η Allianz προτείνει τα μεταχειρισμένα ανταλλακτικά στα αυτοκίνητα σαν μέρος μιας προσπάθειας εξοικονόμησης και αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της χρονιάς, ο Νοέμβριος ήταν ο μήνας με πάρα πολλές αλλαγές όσον αφορά τα στελέχη. Έρχεται λοιπόν στα χέρια μας μία είδηση, ένα αποκλειστικό, το οποίο ήταν η αποχώρηση της κυρίας Πολιτοπούλου Λάμπρο. Αποκλειστικό βόμβα. Αποκλειστικό βόμβα, η αποχώρηση πράγματι ήταν κάτι το οποίο ούτε εμείς περιμέναμε, από το τιμόνι της NN Ελλάς. Και αυτό ήταν μια έκπληξη, γιατί η εταιρεία ήταν στο στάδιο. Είναι σε διαδικασία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης με τη MetLife. Ακριβώς. Τώρα, μετά από αυτό, έχουμε ένα σωρό μετακινήσεις και τοποθετήσεις και αλλαγές στελεχών σε ένα σωρό εταιρείες. Να ξεκινήσουμε από τις κυρίες. Κυρία Γιαννιού φεύγει από την Ιντεράσκο, πηγαίνει στη Μινέτα. Ο κύριος Αποστολίδης από τη MetLife πηγαίνει στην Howden. Ανακοινώνεται ως CEO από τη νέα χρονιά ο κύριος Γεωργακόπουλος στην Allianz Ελλάδος. Ο κύριος Ακελαρίου από την AXA αναλαμβάνει στην Ατράντιους. Στην Ατράντιους. Φυσικά έχουμε την επίσημη ανακοίνωση, αν και το ξέραμε λίγο νωρίτερα, του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εθνικής Ασφαλιστικής, του κυρίου Ρόμπερτ Καουτσί, ένα νέο πρόσωπο, έρχεται από το εξωτερικό. Και φυσικά η είδηση του Αλέξανδρου Σαργιοργίου, του Προέδρου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Eurolife, ο οποίος αναλαμβάνει αντιπρόεδρος στην Insurance Europe. Αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη για την ελληνική ασφαλιστική αγορά. Είναι μια πολύ μικρή αγορά η ελληνική σε σχέση με την ευρωπαϊκή και να έχει ένα εκπρόσωπό της σε μια τόσο υψηλή θέση στην Ένωση, ας πούμε, των ασφαλιστικών εταιριών όλης της Ευρώπης είναι μια τιμή και για τον ίδιο και για την αγορά μας. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο Δεκέμβριο σιγά σιγά, όπου έχουμε μια εκδήλωση η οποία συζητήθηκε πολύ. Ξεκίνησε από ένα απλό ποτό, αλλά μάλλον πήρε έτσι λίγο έκταση. Ένα ποτό το οποίο κάναν τα μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος στην κυρία Σελινιωτάκη, η οποία λόγω συνταξιοδότησης αποχωρεί από την εποπτεία μετά από 8 χρόνια. Και να πούμε ότι, αυτό ξεχάσαμε πριν, την θέση της αναλαμβάνει ο κύριος Κωνσταντάς, το οποίο θέση έχει πάρει ο κύριος Ρόμπερτ, έτσι. Είχαμε τη δημοσίευση στην εφημερίδα μας, στην XDeal, της μεγάλης έρευνας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας για τις υποχρεωτικές ασφαλίσεις σε όλη την Ευρώπη. Αυτό ήταν μια πολύ, πολύ σημαντική προσπάθεια του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου που ανέδειξε αυτό ακριβώς το θέμα, ότι υπάρχει μια σειρά ασφαλίσεων σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι υποχρεωτικές. Κυρίως είναι επαγγελματικές ασφαλίσεις και ασφαλίσεις αστικής ευθύνης. Το οποίο πρέπει και η χώρα μας να το δει αυτό, να κάποια στιγμή να προσαρμοστεί σε αυτά τα δεδομένα. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές, Κωστή, ό,τι συνέβη το 2022. Αν μη τι άλλο, είχαμε πραγματικά πάρα πολλές αλλαγές, πάρα πολλά νέα, ουσιαστικά νέα. Δεν έπληξε κανείς αυτή την αγορά
φέτος. Είχαμε και νέα από νέα προϊόντα, νέες αλλαγές σε κανονισμών πωλήσεων, τα οποία βέβαια είναι και δεδομένα, αλλά μάλλον τα φώτα πέσαν πιο πολύ σε όλα αυτά που αναφέραμε πριν. Και να πούμε βέβαια, Λάμπρο, ότι όλα αυτά τα επικοινωνήσαμε κι εμείς όσο πιο πολύ μπορούσαμε μέσα από το ασφαλιστικό ΝΕ, που βγαίνει για 33 χρόνια και η χρονιά κλείνει με το τεύχος 199. Άρα η νέα χρονιά θα μας βρει με το τεύχος 200, 200, ναι. Έτσι. Με την εφημερίδα μας που έβγαινε κάθε 15 μέρες. Και βγαίνει κάθε 15 μέρες στο Next Deal. Έτσι. Το ειδικό ένθετο στο Next Deal υγείας, και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον η ανταπόκρισή του, το Health Next Generation, το οποίο προσπαθεί να φέρει την ασφαλιστική αγορά μαζί με το χώρο της ιδιωτικής υγείας και της δημόσιας, αλλά αυτές τις δύο αγορές που ζουν η μία με την άλλη. Και το οποίο θα είναι ένα αυτόνομο περιοδικό από τη νέα χρονιά, να το πούμε και αυτό. Βγάζεις ειδήσεις στο τέλος, στο κλείσιμο. Εντάξει, έτσι, ναι. Και το site βέβαια, το nextdeal.gr. Στείλαμε 624 newsletter. Μπράβο. Ανεβάσαμε πάνω από 6.000 δημοσιεύματα στο nextdeal.gr. Και αυτό έχει αποτέλεσμα να μας επισκεφθούν πάνω από 1.000.000 μοναδικοί επισκέπτες. Πρέπει να τα λέμε και αυτά καμιά φορά. Πάνω από 2.000.000 συνδέσεις και πάνω από 15.000.000 προβολές στις σελίδες και στα θέματά μας. Ελπίζουμε να τα κάνουμε καλά. Θέλω να ευχαριστήσω και από αυτό το βήμα όλους τους συνεργάτες που συμβάλλαν σε αυτή την προσπάθεια όλη αυτή τη χρονιά, και δεν είναι λίγοι. Και φυσικά να ευχαριστήσουμε και όλο τον κόσμο για την εμπιστοσύνη που μας δείχνει. Και αυτό φαίνεται μέσα από όλα αυτά τα νούμερα, Λάμπρο. Να είμαστε καλά και του χρόνου, καλύτερα. Έτσι. Ευχηθούμε λοιπόν καλή χρονιά, ένα καλύτερο χρόνο. Η αγορά απογειώνεται. Τώρα τρέχουμε, όπως γράφουμε και στο τελευταίο τεύχος του ασφαλιστικού περιοδικού ΝΕ. Και πιστεύουμε να δούμε την αγορά μας να προχωράει, να ασφαλιστεί περισσότερος κόσμος, γιατί η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα ο κόσμος είναι υπασφαλισμένος ή δεν είναι ασφαλισμένος. Είναι ανασφάλιστος. Ανασφάλιστος. Να είστε καλά. Καλή χρονιά σε όλους.